Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εκπομπή υπάρχει λύση. Σε λίγο εδώ με τους εκλεκτούς καλεσμένους θα σας ενημερώσουμε και θα δούμε τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις. Άνοιξη πλατφόρμα για νομικά πρόσωπα. Ποιοι φορολογούμενοι τώρα κατάφεραν να διαγράψουν το πρόστιμο της εφορίας. Αντίστροφη μέτρηση για συντάξεις και επιδόματα. Πότε θα γίνουν οι πληρωμές. Αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε. Πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Τη λειτουργία ψηφιακού δωματίου επικοινωνίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι δεν το βάζουμε κάτω με τον ΕΦΚΑ. Οι όποιες βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση με το 1555 και ο σημαντικός περιορισμός των εκκρεμών συντάξεων δεν μας αρκούν. Γι' αυτό συνεχίζουμε τη μάχη σε όλα τα επίπεδα. Τώρα έρχεται και το ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας του ΕΦΚΑ και ένα αναμονή συνταξιούχων που θα επιταχύνει ακόμα πιο πολύ την έκδοση των συντάξεων. Απλήρωτοι έμειναν το Μάρτιο οι φόροι ύψους 790 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι προστέθηκαν στα ληξιπρόθεσμα του Δημοσίου. Σε σχέση με το Μάρτιο του 2021, καταγράφεται μία αύξηση 26%, η οποία σύμφωνα με την ΑΕΔΕ συνδέεται με τη μειωμένη οικονομική δραστηριότητα πέρυσι λόγω πανδημίας και βεβαίως της μειωμένης βεβαίωσης φόρων. Τον Ιούλιο θα ξεκινήσει η αποπληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής και το ποσό θα επιστραφεί σε 96 δόσεις από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα εξήγηλε ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να καθαριστούν οι εκκρεμείς συντάξεις του 2021, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΕΦΚΑ. Το ερώτημα που τίθεται είναι: τελειώνουμε πια με αυτό το πρόβλημα με τις συντάξεις? Ο κόσμος θα υποβάλει μία αίτηση και την άλλη μέρα θα την παίρνει? Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Αλλά είμαστε για κάποιες λίγες κατηγορίες. Ναι, λίγες. Είμαστε. Αυτοματοποιούνται καθημερινά διαδικασίες. Να, η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για το δημόσιο είναι ένα βήμα. Έτσι. Να πούμε ότι το στόκ έχει μειωθεί κατά 90, θεωρώ εγώ, %, ότι ξεκινήσαμε από τις παλιές 16, 17, 18 οι ληξιπρόθεσμες πάνω των 90 ημερών, δηλαδή έξω μένει 1-2%, είναι και οι συντάξεις αυτές που οι διεθνείς που χρειάζονται στοιχεία και από φορείς που έχουν εργαστεί στο εξωτερικό. Έχουμε μπει πολύ δυνατά στο 2019 προκειμένου να ξεκαθαριστεί αυτό το πράγμα. Και τώρα μπαίνουμε και για τους καινούργιους συνταξιούχους. Αναφέρθηκε μάλλον για τις νέες αιτήσεις, έτσι. Αναφέρθηκαν οι δύο διαδικασίες κορυφαίες που εδώ και ένα μήνα έχουν εξαγγελθεί για τις fast track και για τις συντάξεις εμπιστοσύνης. Εκεί να το πούμε με απλά λόγια, οι ασφαλισμένοι όσο πιο σωστά φέρουν τα χαρτιά τους, τα ένσημά τους, τον ασφαλιστικό του βίο, σύν αυτά τα οποία έχει ο ΕΦΚΑ, θα παίρνουν μέσα σε 3 μήνες τη σύνταξή τους. Δείχνουμε λοιπόν μια εμπιστοσύνη σε αυτούς, σε μια κατηγορία από αυτούς, και σε κάποιους άλλους το κάνουμε με πιο γρήγορους ρυθμούς. Μα θα ρωτήσει κάποιος, και αν γίνει ένα λάθος στον υπολογισμό, και συνήθως το πρόβλημα είναι όταν πάρει ο ασφαλισμένος πιο πολλά λεφτά, τι θα γίνει? Θα έρθουν να μου τα πάρουν πίσω? Δεν είναι ότι θα τα πάρουν πίσω, θα βρεθεί ποιο είναι το ακριβές ποσό, αλλά δεν θα περιμένει πάνω από 3 μήνες για να βάλει λεφτά στο σπίτι του, στην τσέπη του, στον οικογενειακό του προϋπολογισμό. Και θα συμψηφιστεί. Θα ενδεχομένως να επιστραφούν κάποια χρήματα πίσω σε πάρα πολλές δόσεις. Υπάρχει σήμερα, πριν λίγα λεπτά, πριν λίγη ώρα, υπήρξε πάλι μια εξαγγελία από τον Υπουργό, τον κύριο Χατζηδάκη, ότι θα δημιουργηθεί ένα ψηφιακό δωμάτιο, το οποίο αφού εκπαιδευτούν πάλι κάποιοι υπάλληλοι, θα μπορούν να εξυπηρετούν ως ένα επιπλέον εργαλείο τον κόσμο. Θα είναι απλή διαδικασία. Υπάρχει το τηλεφωνικό κέντρο 1555. Είπε ο κύριος Μπολόφης για την ασφαλιστική ικανότητα, για παράδειγμα, μέσω του site του ΕΦΚΑ μπορεί οποιοδήποτε να μπει και να δει πού βρίσκεται η περίπτωση ή να πει, να το πω απλά, ότι εγώ έχω πληρώσει και δεν φαίνομαι. Έτσι, υπάρχει μέσω του site του ΕΦΚΑ αυτό το link όπου μπορεί να το επισκεφτεί και να πάρει αμέσως ασφαλιστική ικανότητα. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις. Πάμε εδώ στο στούντιο να καλησπερίσουμε τους αγαπημένους. Γιώργος Δεμπελέκος είναι ο εργατολόγος μας. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλησπέρα, Σοφία μου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Δημήτρης Αναστασόπουλος είναι ο δικηγόρος μας. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα, Σοφία. Χρήστος Κρήγκας, ο φοροτεχνικός μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας.
Πρωταγωνιστές αυτήν την εκπομπή, όλοι εσείς, γιατί εσείς ρωτάτε και εμείς απαντάμε. Εδώ στο 901-901-5617 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα, SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54888. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ντεβελέκο. Είχαμε πιο πλούσιο ρεπορτάζ, και... δεν έχω από σένα. Είχαμε και προχθές, γιατί τα βιώνουμε όλα αυτά στα γραφεία μας. Το είχαμε πει και προχθές στην εκπομπή και δέχτηκα τηλέφωνα, νομίζω και ο σταθμός, σε σχέση με την υποβολή όλων αυτών των δικαιολογητικών, ας πούμε, με ένσταση, με τις θεραπείες κτλ. Mm-hmm. Διότι κτηριακά είδαμε τον ΕΦΚΑ σε πάρα πολλά πράγματα να έχουν αλλάξει όλα όσα ξέραμε. Δηλαδή, τι εννοώ. Ξέραμε κτίρια που επί σειρά ετών πηγαίναμε και τώρα δεν μπορούμε να πάμε να υποδεχτεί μία αίτησή μας ή οτιδήποτε άλλο. Μετέφερα την εμπειρία μου και στους τηλεθεατές και το είδα με την περίπτωση μία συνταξιούχου του ΟΑΕ που ήθελε να κάνει ένσταση της θεραπείας σε σχέση με τον επαναυπολογισμό των συντάξεων, με τα ποσά τα οποία είδε στο ατομικό της σημείωμα όπως μπορεί να τα βλέπει ιντερνετικά. Και είχε ξεκινήσει να το υποβάλει αυτό στην Πατησίων 12, το λέμε σε κεντρική υπηρεσία κτλ. Η Πατησίων 12 δεν έχει πλέον τέτοια υπηρεσία. Την έστειλαν Αγίου Κωνσταντίνου 8, που ήταν η διοίκηση, και από την Αγίου Κωνσταντίνου 8 πλέον από προχθές έχουν πει αυτό που περίπου, Σοφία μου, το λέγαμε και σε πολλές εκπομπές και προγενέστερα, ότι κανένας καλό είναι να απευθύνεται ανάλογα με την περιοχή του που είναι το ταμείο αυτό στην εξοδότηση. Άρα, δηλαδή, λοιπόν, εμπροκειμένου, αρμόδιος ήταν ο ΟΑΕ Καλυθέας, όπου είναι στο παλιό κτίριο του ΙΚΑ Καλυθέας, έτσι όπως κατεβαίνουμε στο ίδιο ακριβώς σημείο. Λοιπόν, και έχουν γραφείο που τα παραλαμβάνει αυτά. Λοιπόν, για να μην υφίστανται όλη αυτή την ταλαιπωρία, να πηγαίνουν στον. Δηλαδή, εάν μένουν οι άνθρωποι στην Καλυθέα, να πηγαίνουν στον ΟΑΕ Καλυθέας. Αν μένουν στο Ζωγράφου, στο ΙΚΑ Ζωγράφου. Ανάλογα. Με εξαίρεση, αφήνουμε μόνο ένα παράθυρο για το Μητροπολιτικό κτίριο. Αυτό το κτίριο δηλαδή που έχει δημιουργήσει ο ΕΦΚΑ κτλ. Και εκείνο παραλαμβάνει αιτήσεις. Άρα, αυτά που ξέραμε όλοι στο κέντρο, όταν είχε γίνει ο ΕΦΚΑ, θυμάσαι τον νόμο Κατρούγκαλο από το 16 και μετά, γίνονταν άπειρες κοινοποιήσεις, αρχικά στην Αμερική, μετά άλλαζαν τα κτίρια. Το κέντρο στην ουσία βγαίνει από το πεδίο του ενδιαφέροντος όταν πρόκειται να καταθέσουμε κάποια ένσταση, κάποια αίτηση θεραπείας και πάμε στα κατατόπους υποκαταστήματα που ο κόσμος, ακόμα και αν είχε την εικόνα ότι εκεί ευρίσκεται το ΙΚΑ, τώρα ευρίσκονται όλα. Όλα, δηλαδή μάλιστα. Το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ, με τον ίδιο τρόπο. Άρα και δεν χρειάζεται να ταλαιπωρείται ο ακριβώς, συνταξιούχος. Ακριβώς, ή να ανεβαίνει στο κέντρο. Ξέρεις, περισσότερο εμείς οι συνάδελφοι ταλαιπωρούμεθα με αυτό, διότι τα γραφεία μας των περισσότερων είναι στο κέντρο της Αθήνας και μας εξυπηρετούσε όλο αυτό το πράγμα όταν κάνουμε το ένδικο βοήθημα αυτό για κάποιον ασφαλισμένο να το δίναμε σε κεντρικές υπηρεσίες. Αναγκαστικά αυτό αποκεντρώνεται. Έχει και αυτό μια λογική, γιατί αλλάζουν εντελώς όλα τα πόστα. Το έχουμε δει και με τον συνάδελφο και το Ταμείο Νομικών μας. Πώς ήταν το Ταμείο Νομικών, οπωσδήποτε στο Κράτος, έχει φύγει από εκεί, είναι στην Αγίου Κωνσταντίνου. Δηλαδή, όλα αυτά καλό είναι ο ασφαλισμένος για να γλιτώνει και χρόνο και χρήμα. Πάντως, σχετικά, επειδή μας κάλεσαν και αρκετοί τηλεθεατές χθες, σχετικά με τις ενστάσεις, γιατί δεν συμφωνούν με το ποσό της σύνταξης. Γιατί βλέπουν τα ποσά του επαναυπολογισμού ή βλέπουν κάποιες μειώσεις που εκρίθησαν αντισυνταγματικές. Και αυτές οι μειώσεις ακόμα και οι ενστάσεις που κάνουν, σε πόσο διάστημα θα δούνε, τουλάχιστον θα πάρουν μία απάντηση. Αυτό ποικίλει, Σοφία μου, ανάλογα με το υποκατάστημα. Δηλαδή, έχω δει και υποκαταστήματα με μεγάλο φόρτο εργασίας, τα αναφέρω ενδεικτικά, γιατί τα έχω βιώσει στο γραφείο μου, έτσι. Στο ΙΚΑ Γλυφάδας, να καθυστερεί πολύ. Καθυστερεί πολύ. Δεν είναι μόνο θέμα των υπαλλήλων, είναι και των ανθρώπων που προσφεύγουν. Έτσι, γιατί για να γίνει, να εκδικαστεί μια ένσταση. Ένας μεγάλος αριθμός. Για να εκδικαστεί μια ένσταση, δεν αφορά έναν υπάλληλο μια ένσταση. Είναι η τοπική διοικητική επιτροπή. Πρέπει να υπάρχει εισηγητής να εισηγηθεί προς την τοπική διοικητική επιτροπή. Είναι μια διαδικασία η οποία διαρκεί. Βεβαίως, αυτό δεν δικαιολογούμε ποτέ υπέρμετρες καθυστερήσεις. Δεν είναι δυνατόν να κάνω μια ένσταση και η ένστασή μου να κάνει 1,5 χρόνο. Είναι πραγματικά παράλογο, έτσι, βεβαίως, δεν το συζητάμε. Θα πρέπει δηλαδή σε ένα maximum, σε ένα μεγάλο όριο του να συζητηθεί, να είναι 6-8 μήνες. Ή, επειδή είδαμε πριν και στο βίντεο και τον κύριο Παγώνη από χθες τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, ένα πράγμα που πρέπει να παρακαλέσουμε τη διοίκηση σε αυτό, επιτέλους ένα ευνομούμενο κράτος δεν μπορεί να υπάρχουν αιτήσεις συνταξιούχων οι οποίες να μένουν αναπάντητες. Και να κάνουμε κατά της εύλογης απόρριψης, ας πούμε, της απόρριψης του αιτήματός τους, της σιωπηρής απόρριψης, όπως τη λέμε νομική. Δηλαδή, κανονικά για μένα, όλες οι αιτήσεις στο δημόσιο πρέπει να απαντώνται.
Δηλαδή είναι και ένα πράγμα το οποίο δημιουργεί θέμα, πρέπει να δούμε πότε κατατέθηκε, αν παρήλθε το χρονικό διάστημα για να θεωρήσουμε ότι υπάρχει σιωπηρή απόρριψη. Είναι πράγματα που τα ακούει ο κόσμος και θέλει να βλέπει και το ενδιαφέρον για την κάθε αίτησή του. Καταλαβαίνουμε ότι οι αιτήσεις είναι πάρα πολλές. Καταλαβαίνουμε ότι οι αλλαγές που έγιναν στο ασφαλιστικό σύστημα την τελευταία δεκαετία είχαν να γίνουν πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, έτσι. Ναι. Και όλο αυτό, οι μειώσεις που επήλθαν. Βλέπουμε ακριβώς τι ανακολουθεί. Υπάρχουν πολλά, ακόμα και με το ποσοστό αναπλήρωσης. Τα έχουμε πει, Σοφία μου, ότι έχουμε πλέον τον νέο νόμο του Βρούτση από το 2020, αλλά δεν τηρείται απολύτως. Πρέπει ο άλλος, γι' αυτό συστήνουμε στους τηλεθεατές μας, με τους νομικούς τους παραστάτες, να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι όσον αφορά την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης, να τη μελετήσουν πολύ προσεκτικά. Και να ρωτήσουν πραγματικά ανθρώπους που μπορεί να το γνωρίζουν αυτό το πράγμα, εάν έχει τηρηθεί ο νόμος στην έκδοση της αποφάσεώς τους. Δηλαδή, αν ελήφθησαν υπόψη ότι έχουν για παράδειγμα πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης, άρα έχουν ένα καλύτερο ποσοστό αναπλήρωσης, ή αν έχουν επιβληθεί μέσα σε αυτά αντισυνταγματικές μειώσεις. Όλα αυτά έχουν τεράστια σημασία, το καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές μας, αφορά το τελικό ποσό της σύνταξής τους. Είναι όλα αυτά τα δομικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τον νόμο Κατρούγκαλου και μετά. Σε πολύ λίγο θα απαντήσουμε βεβαίως και για να μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για τη σύνταξή του. 15.55 μπορεί να παίρνει. Θα δούμε και για το ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας τι ακριβώς είναι. Ο κύριος Δεβελέκος είναι κοντά μας σήμερα για να μας βοηθήσει και να απαντήσουμε και σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε τώρα όμως να δούμε και να απαντήσουμε και σε αρκετές ερωτήσεις σχετικά και με τις οφειλές, με τα δάνεια τα οποία έχουμε. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι σχετικά και με τον πτωχευτικό πρώτη κατοικία. Την επόμενη εβδομάδα είναι και η προκήρυξη για το φορέα των ακινήτων. Τι πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν όλοι, γιατί ακούμε πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα σχετικά ότι θέλω να πτωχεύσω, θέλω να σταματήσω, ναι, δεν θέλω άλλο να οφείλω. Ωραία. Λοιπόν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο νέος πτωχευτικός κώδικας διευρύνεται τόσο πολύ, ούτως ώστε οποιοδήποτε πρόσωπο να μπορεί πλέον να πτωχεύσει. Δηλαδή, ανεξαρτήτως επαγγέλματος ιδιότητας, την αίτηση αυτή την κάνουν και τα φυσικά πρόσωπα, όπως και επιχειρήσεις, με μοναδικό σκοπό την απαλλαγή από τις οφειλές τους. Βεβαίως, η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη είναι, έχουμε πει πολλές φορές, το ότι δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, αν αποφασίσεις να κάνεις την αίτηση αυτή, πας υποχρεωτικά για απώλεια της περιουσίας μέσω της ρευστοποίησης. Εκτός και αν υπάρχει μια ειδική πρόβλεψη για τους ευάλωτους οφειλέτες, δηλαδή αυτούς οι οποίοι έχουν χαμηλό εισόδημα και έχουν χαμηλή αξία ακίνητη περιουσία, να μπορέσουν να παραμείνουν στο σπίτι τους ως ενοικιαστές. Για να γίνει αυτό όμως, πρέπει να δημιουργηθεί ο φορέας που προανέφερες. Ο φορέας αυτός θα είναι με την υποπτία του κράτους μια συγκέντρωση κεφαλαίων, η οποία θα αγοράζει τις κατοικίες, δηλαδή δεν θα βγαίνουν στον πληστηριασμό οι κατοικίες αυτές, και θα τις νοικιάζει στους δανειολήτες για 12 χρόνια. Και μετά από 12 χρόνια, εάν έχουν χρήματα, θα μπορούν να τις ξαναγοράσουν. Mm-hmm. Το πρόβλημα που υπάρχει όμως μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ότι επειδή δεν έχει δημιουργηθεί ο φορέας και οι πληστηριασμοί γίνονται κανονικά, πολλοί δεν θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή την ευεργετική διάταξη, γιατί πολύ απλά υπάρχει μία λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια αυτή τι λέει, λέει ότι προκειμένου να μπορέσει να κάνει την αίτηση πτώχευσης, εάν έχει γίνει κατάσχεση, θα πρέπει να προσέξει και να κάνει γρήγορα μία αίτηση στην ΕΧΔΗ, δηλαδή στη Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέου, προκειμένου ο πληστηριασμός να ανασταλεί, και αυτό πρέπει να το κάνεις εντός σύντομης προθεσμίας. Πολλοί δεν το γνωρίζουν αυτό λοιπόν. Γίνονται κατασχέσεις, έρχονται πληστηριασμοί, χάνουν την προθεσμία αυτή, με αποτέλεσμα ο πληστηριασμός να γίνει κανονικά, ενώ αυτός ο άνθρωπος, εάν έχει φροντίσει να τηρήσει την προθεσμία αυτή, να προστατεύσει το ακίνητό του, ούτως ώστε όταν πτωχεύσει, όταν δημιουργηθεί ο φορέας, να μπορέσει να παραμείνει στην κατοικία του ως ενοικιαστής. Εδώ τώρα βεβαίως να κάνουμε και την εξής ερώτηση και να τονίσουμε, ναι, αυτά τα πράγματα. Ότι εγώ λοιπόν γίνομαι ενοικιαστής στο ίδιο μου το σπίτι για 12 χρόνια. Άρα στα 12 χρόνια μετά στην τότε εμπορική αξία θα αγοράσω το σπίτι μου. Και δεν συνυπολογίζονται τα ενίκια τα οποία θα έχει προκαταβάλει. Θα έχω ήδη πληρώσει ενίκια, δηλαδή είμαι ενοικιαστής, θα ξαναγοράσω το σπίτι μου. Και απ' την άλλη να το θέσω και διαφορετικά. Αν εγώ στα 8 χρόνια θέλω να αγοράσω το σπίτι μου, θα πρέπει να πληρώσω μέχρι τα 12. Ναι, ναι, άκου τώρα, Σοφία. Εννοείται πως είναι μια λύση ανάγκης. Αν κάποιος έχει άλλον τρόπο να τα διευθετήσει, θα πρέπει να το κάνει εξοδικαστικά. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή μια αίτηση την οποία την κάνουμε για να γλιτώσουμε το σπίτι μας. Χάνεται όλη η περιουσία, παίρνουμε απαλλαγή, είναι ένα νέο ξεκίνημα, αλλά για λόγους κοινωνικούς σου επιτρέπουν να παραμείνεις στην κατοικία σου ως ενοικιαστής. Mm-hmm. Τίποτα παραπάνω. Εάν έχεις χρήματα μετά από 12 χρόνια, ξαναγοράζεις το σπίτι, χωρίς να συνυπολογίζονται τα ενοίκια τα οποία θα έχεις καταβάλει. Επομένως, έχουμε πει πολλές φορές,
από την εκπομπή σου. Ο μόνος τρόπος αυτή τη στιγμή κάποιος να διευθετήσει τις οφειλές του είναι είτε να το επιχειρήσει εξοδικαστικά απευθείας με τους πιστωτές του, είτε εάν έχει πολλούς πιστωτές και δεν μπορεί να καταφέρει μια συνολική ρύθμιση, να επιχειρήσει να κάνει ρύθμιση μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπεται στον πτωχευτικό κώδικα. Βεβαίως, η αίτηση του εξοδικαστικού μηχανισμού δεν είναι υποχρεωτική για ρύθμιση από τη μεριά των πιστωτών. Δηλαδή, υποβάλλεις την αίτηση, αλλά εάν θέλουν οι πιστωτές σου ρυθμίζουν. Άρα λοιπόν την υποβάλλεις γνωρίζοντας εξ αρχής ότι το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο και την ίδια στιγμή τους ενημερώνεις όμως για όλα τα περιουσιακά σου στοιχεία και τα εισοδήματά σου. Το οποίο κάποιοι μπορεί να μην θέλουν να το κάνουν. Επομένως, τι μένει η Σοφία εάν αποτύχουν όλα αυτά, δηλαδή εάν δεν καταφέρεις να κάνεις τη ρύθμιση. Εάν δεν μπορείς να μπεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό και δεν θες να το χεύσεις, ο μόνος δρόμος είναι να αμυνθείς στην εκτέλεση η οποία θα ξεκινήσει με βεβαιότητα, γιατί έχουμε πει ότι οι πληστηριασμοί γίνονται κανονικά, να δεις πόσο χρόνο μπορείς να κερδίσεις, μήπως τους ξαναγκάσεις σε κάποια ρύθμιση, γιατί αυτό το οποίο εξετάζουν οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων είναι δύο πράγματα. Είναι τι μπορούν να εισπράξουν και πόσο γρήγορα. Αν δηλαδή δουν ότι δεν μπορούν γρήγορα να πάρουν κάποια χρήματα, τότε μπορούν να προτιμήσουν μια ρύθμιση, πάντα όμως με τη λογική ότι ζητούν μεγάλες προκαταβολές. Και έχουμε πει και άλλες φορές ότι τελικά το πρόβλημα της υπερχρέωσης δεν είναι τόσο νομικό. Είναι περισσότερο θέμα διαχείρισης του προβλήματος. Είναι θέμα στρατηγικής. Δηλαδή, αν έχεις μεγάλη περιουσία ή, εν πάση περιπτώσει, έχεις πάνω από ένα ακίνητα, τότε είναι προτιμότερο να επιλέξεις να πουλήσεις ένα από τα δύο ή να νοικιάσεις, να εκμεταλλεύσεις με κάποιον τρόπο την περιουσία αυτή, από να τα χάσεις όλα. Γιατί βλέπουμε ότι τελικά στις περιπτώσεις που το χρέος είναι αρκετά μεγάλο, δεν μπορεί να το πληρώσει ο οφειλέτης. Και αυτό το ξέρει η εταιρεία διαχείρισης ή η τράπεζα, δεν θα σου προσφέρει ρύθμιση. Δυστυχώς, στον κώδικα διοντολογίας των τραπεζών, αυτόν τον νόμο τέλος πάντων που επικαλούνται συνέχεια οι οφειλέτες, δεν γνωρίζουν μια βασική λεπτομέρεια. Ότι στις περιπτώσεις που δεν μπορείς να πληρώσεις τελικά το χρέος σου, αυτό που προβλέπεται σαν ρύθμιση είναι η ρύθμιση τύπου οριστικής διευθέτησης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τελικά δεν έχεις το εισόδημα που πληρώσεις το χρέος αυτό, προβλέπεται μέχρι και η απώλεια της περιουσίας σου. Άρα λοιπόν, το ότι δεν έχουμε κανένα εισόδημα, έχουμε πολύ χαμηλό εισόδημα, δεν είναι απαραίτητα καλό. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε και να δείξουμε ότι υπάρχει δυνατότητα να αποπληρώσουμε μία μηνιαία δόση, η οποία είναι σημαντική και πάντα τέλος πάντων δικαιολογεί την διάσωση ενός περιουσιακού στοιχείου, αλλά αν οι οφειλές είναι τόσο μεγάλες που δεν μπορούμε να τις καλύψουμε, εάν έχουμε και άλλα περιουσιακά στοιχεία, καλό θα είναι είτε να τα εκποιήσουμε, είτε να τα νοικιάσουμε, προκειμένου να αυξήσουμε το εισόδημα, να ρίξουμε χρήματα στην οφειλή, να πέσει η οφειλή αυτή, να μην πληρώσει περισσότερους μελλοντικούς τόκους και να παραμείνει ένα υπόλοιπο το οποίο είναι μέσα στις δυνατότητες σου. Πάμε τώρα μαζί με τον Χρήστο τον Κρίγκα να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί έχουν έρθει και αρκετές ερωτήσεις και βεβαίως αυτό το οποίο ζητάνε πολλοί αυτή τη στιγμή οι οφειλέτες είναι και νέες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για να πληρώσουν και σύμφωνα και με τα στοιχεία διαβάζουμε σήμερα υπάρχουν απλήρωτοι φόροι 790 εκατομμύρια τον Μάρτιο. Και Σοφία, θα συνεχίσουν να αυξάνονται αυτά τα δεξιπρόθεσμα χρέη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να σταματήσει. Ούτε η οικονομική δραστηριότητα είναι αυτή που υποδηλώνει ότι θα πληρώνονται οι φόροι και που ούτως ή άλλως μπαίνουμε και σε κάποιους μήνες τώρα που έχουμε συνεχώς βεβαιώσεις φόρων. Έχουμε τον ένφια του 2022, έχουμε τη φορολογία εισοδήματος η οποία έρχεται. Έχουμε φύγει από το μεγάλο διάστημα της κάλυψης του COVID-19, αλλά εκεί θα σκάσουν και οποιαδήποτε ασφαλιστικά είχαμε σε κομμάτι του ΙΚΑ που ήδη έχουν σκάσει και στο κομμάτι το ΑΕ, δηλαδή των αυτοαπασχολουμένων, αλλά και των μισθωτών. Μάλιστα, θα έλεγα πολλές από αυτές τις περιπτώσεις ίσως δεν έχει ξεκαθαρίσει η εικόνα, γιατί είναι αυτό που σωστά έλεγε πριν ο Γιώργος Δεβελέκος, ότι δεν υπάρχει και το κατάλληλο προσωπικό έτσι ώστε να κάνει απόλυτα τις ξεκαθαρίσεις τόσο στο κομμάτι των μισθωτών, αλλά και στο μη μισθωτών, δηλαδή στους αυτοαπασχολούμενους. Γενικά, θεωρώ ότι όσο είναι έτσι η οικονομική δραστηριότητα, δεν θα λέγαμε ότι θα έχουμε εισπραξιμότητα σε αυτό το κομμάτι των φόρων και συνεχώς τα ληξιπρόθεσμα θα αυξάνουν. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει η διάθεση να προχωρήσουμε σε μια καινούργια ρύθμιση των 100-120 δόσεων. Από ό,τι ακούσατε και από τους έγκριτους νομικούς, φαίνεται ότι πλέον οι διαδικασίες όσον αφορά το κομμάτι είτε των κατασχέσεων είτε του μηχανισμού πτώχευσης θα προχωρήσει, θα συνεχιστεί. Αν ούτως ή άλλως δούμε και τη μεγάλη εικόνα, επί της ουσίας και οι προηγούμενοι νόμοι, και επιτρέψτε με ένα σχόλιο, και ο νόμος Κατσέλη, αλλά γενικότερα κάποια μεσοδιαστήματα που υπήρχαν, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, ήταν απλά ένα κέρδισμα χρόνου για όλα αυτά τα οποία γινόταν. Κάποιοι με μικρότερες υπηρεσίες, οι άνθρωποι υποφελήθηκαν στο κομμάτι κυρίως του χρόνου. Από εκεί και πέρα,
είναι σωστά, σωστά και αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι νομίζω ότι ήρθαμε πλέον στο χρόνο που πραγματικά θα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις. Αν υπάρχει ένα κομμάτι περιουσίας, πώς θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Διαφορετικά, θα πρέπει να πάρουμε μια απόφαση ότι αυτό που δυστυχώς δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε, εδώ με ένα νομοθετικό πλαίσιο, που αν αποφασίσουμε να μπούμε μέσα σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, δυστυχώς θα σημαίνει και την απώλεια ή τουλάχιστον τη ρύθμιση να μπορούμε να μείνουμε μέσα. Και τα προηγούμενα καθεστώτα δεν σημαίνουν ότι κανείς κέρδιζε την κατοικία του ή οτιδήποτε άλλο. Άρα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε και μια απόφαση πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλες τις ελληνικές οικογένειες, αλλά και για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Και πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν δυσβάστακα χρέη, ειδικά στο κομμάτι των τραπεζών. Ούτε εκεί φαίνεται ότι γίνεται κάτι. Ούτε εκεί φαίνεται ότι υπάρχει διαχείριση των χρεών αυτών. Δηλαδή, είναι αυτά τα, εγώ 25 χρόνια που είμαι στο επάγγελμα, αυτά τα χρέη που υπήρχαν προς τις τράπεζες συνεχίζουν να υπάρχουν. Και ούτε νομίζω ότι με κάποιο τρόπο θα ρυθμιστούν. Πάντως έρχονται και πολλά παράπονα τηλεθεατών, για να το σχολιάσουμε εδώ πέρα. Κάποιοι ήταν λοιπόν στις ρυθμίσεις την περίοδο λοιπόν του COVID που σου λέγε δεν θα πληρώσετε, υπάρχει ένα πάγωμα πληρωμών. Αυτές λοιπόν οι δόσεις θα πάνε και θα κουμπώσουν στο τέλος της ρύθμισης. Το σύστημα δεν ήξερε όμως ότι είμαστε σε αυτή την περίοδο, τους πέταξε έξω. Χάσαν τις ρυθμίσεις. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν οι άνθρωποι και πώς θα επαναφέρουν τη ρύθμισή τους. Σοφία, δεν υπάρχει κανένα αυτόματο σύστημα στον ΕΦΚΑ, το οποίο να προσδιορίζει όλο αυτό το κομμάτι στο πώς θα πρέπει να γίνει η εκαθάριση ή τι έπεσε. Εδώ χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό. Αυτόματα στον ΕΦΚΑ δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Το ξεκαθαρίσουμε. Ό,τι λένε οι υπουργοί ή ό,τι ακούτε, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα στο κομμάτι. Χρειάζεται προσωπικό. Θα σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα πάνω σε αυτό που είπε πριν και ο Γιώργος. Είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει πετάξει ένας ολόκληρος ΟΑΕ, το παλιό ΤΕΒΕ, έχει πετάξει ενδεικτικά κάποιους ανθρώπους υπαλλήλους μέσα στον ΕΦΚΑ. Και όλο το προηγούμενο, οτιδήποτε αιτήσεις μπορεί να γινόταν. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή ιδρύονται ελληνικές εταιρείες, ατομικές ή οποιασδήποτε άλλη νομικής μορφής. Και ενώ έχει γίνει έναρξη στις ΔΟΗ, ενώ εδώ και ένα χρόνο υπάρχουν περιπτώσεις που αυτοαπασχολούμενοι δεν τους έχει βγει χαρτί ακόμα να πληρώσουν ούτε καν την πρώτη δόση. Και πάμε τώρα, πρόσεξε Σοφία, πάμε είτε στα παλιά ΕΦΚΑ, εκεί που είχαμε πάει, στα παλιά κτίρια του ΑΕ, εκεί που είχαμε πάει να καταθέσουμε το χαρτί με την έναρξη. Και πάμε στο καινούριο ΕΦΚΑ και παρακαλάμε τους ανθρώπους που τους έχουν πετάξει κάποιους εκεί να διεκπεραιώσουν χωρίς καν υπολογιστές, χωρίς συστήματα, να διεκπεραιώσουν κάποια πράγματα. Μάλιστα, πολλές από αυτές τις διεκπεραιώσεις τις δίνουν σε υπαλλήλους που πριν άνοικαν στο ΙΚΑ. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση για να μπορούν να διαχειριστούν και να ξέρουν πώς θα δουλέψουν τον ΟΑΕ. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα τι γίνεται. Και ξέρετε τώρα, μετά θα είναι ληξιπρόθεσμες, θα φύγουν, θα πάνε στο ΚΕΑΟ αυτές οι οφειλές και θα ψάχνουν και δεν θα ξέρει πού να πληρώσει οι οφειλές. Ή θα βεβαιώσεις, ή θα πας, Σοφία, μετά από 1-2 χρόνια να βεβαιώσουν και ξέρεις τι θα σου λέει ο πελάτης σου. Δεν έτρεξες να μετακτοποιήσεις. Δεν θα σου βεβαίως. Πει ποτέ ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία δεν έβγαλε. Εγώ πραγματικά όλο αυτό το διάστημα διεκπεραιώνω τέτοιες υποθέσεις σε ΕΦΚΑ ή ακόμη και σε ΔΟΗ. Στις ΔΟΗ βέβαια έχουν βελτιωθεί αρκετά, Σοφία, τα πράγματα. Γιατί. Πάντως λέει ακόμα δεν έχουμε. Να τονίσει ο κύριος Κρήγας, λέει ακόμα δεν έχουμε πληρωθεί τα ενίκια που έπρεπε να μας δώσει το κράτος. Υπάρχει και κομμάτι ενοικίων τα οποία δεν έχουν ακόμα πληρωθεί. Δεν έχει γίνει ακόμα και στο κομμάτι των ανίσπρακτων. Και μπαίνουμε σε μια χρονιά, Σοφία, που επέτρεψε. Μου υπάρχει ένα διτό σύστημα όσον αφορά τα ενίκια, γιατί αν τα ενίκια, γιατί για το 2020 υπήρχε η εξώδικη δήλωση η οποία έπρεπε να κάνουμε για να μην πληρώσουμε τα ενίκια τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί. Αν τελικά αυτά τα ενίκια δεν εισπραχθούν, θα πρέπει με το πέρας των φορολογικών δηλώσεων και το τέλος της χρήσης να πάμε να δηλώσουμε τα ενίκια του 20. Πολλοί να μην μπερδευτούν. Γιατί για το 21, δηλαδή για τις δηλώσεις που κάνουμε φέτος, θα πρέπει να γίνει η διαδικασία που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή επίδοση ενοικίου, αγωγή για να εισπράξουμε αυτά τα ενίκια. Άρα είναι πολύ πιο σύνθετη η διαδικασία για την εισπράξη των ενοικίων για τη χρήση του 21 σε σχέση με το καθεστώς που υπήρχε το 20, που μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη δήλωση απλά με μια εξώδικη δήλωση προς αυτόν που μας χρώσταγε. Ναι, σαφώς υπάρχει αυτό το πρόβλημα των ενοικίων. Αλλά αυτή δυστυχώς είναι ζωφερή. Πες τα λέει, δώστο με. Και λέει, εδώ είναι τις πλατφόρμες, κύριε Κρήγκα. Έχει δίκιο. 20 πλατφόρμες. Ανοίγουν, κλείνουν οι πλατφόρμες. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εδώ όσου καλείτε, επειδή είστε μια τεχνική εκπομπή, όσου καλείτε θεωρητικά και πρακτικά είμαστε άνθρωποι που επισκεπτόμαστε υπηρεσίες. Όλοι μιλάμε βιωματικά. Ακριβώς, όλοι μιλάμε βιωματικά, έτσι ακριβώς αυτό που λέει ο Γιώργος και που είπε και ο Δημήτρης πριν. Εδώ δεν είμαστε γιατί ακούσαμε ή είδαμε, πήγαμε, διαβάσαμε. Εμείς μάλιστα, σαν οικονομικό επιμελητήριο και σαν φοροτεχνική, δώσαμε μάχη στο να μπορούμε να μπαίνουμε όπως μπαίνουν οι δικηγόροι στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Δεν μπορούσαμε καν να μπούμε στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Τώρα καταφέραμε το προηγούμενο διάστημα και μπήκαμε και στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Αν δεν βοηθήσουμε και εμείς αυτούς τους ανθρώπους πηγαίνοντας ακόμα και τώρα φυσικά
χαρτιά φυσικά παραστατικά, αριθμούς πρωτοκόλων που είχαμε καταθέσει σε προηγούμενα τμήματα ή οτιδήποτε άλλο, δεν θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να τελειώσουν να διεκπαιρεώσουν τις διαδικασίες. Και δεν μιλάμε τώρα για περιπτώσεις αυτό που είπε ο Γιώργος πριν, απονομή σύνταξη ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για τρέχουσες περιπτώσεις, για θέματα, προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Ούτε ρυθμίσεις χρεών μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε. Αυτό, γι' αυτό το οποίο θέλω απλά να εξάλλω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά είναι η διευθύντρια του ΚΕΑΟ, η οποία κάνει μια πολύ σημαντική και σοβαρή δουλειά και η συγκεκριμένη γυναίκα, ακόμη και στο email, να μπορέσει να τη στείλει κάτι στο email, θα σου απαντήσει. Είναι αξιόλογη. Πολλοί και από τον ΕΦΚΑ είναι αξιόλογοι, απλά η γυναίκα έχει καταλάβει το βάρος ότι όταν έχει να διαχειριστεί χρέη τα οποία υπάρχουν στον ΕΦΚΑ και μετά πέφτει στο ΚΕΑΟ, καταλαβαίνει ότι είναι η υπηρεσία που πρέπει να τα διεκπαιρεώσει για να μπορέσει ο άλλος να πάρει μια φορολογική ενημερότητα. Ερχόμαστε να απαντήσουμε σε πάρα πολλές ερωτήσεις και για τον ΕΦΚΑ και τι είναι διαταγή πληρωμής. Κάποιοι δεν ξέρουν, θα εξηγήσει ο κ. Αναστασόπουλος. Όπως επίσης θα απαντήσει, γιατί λέτε καν θα θέλω να κάνω τώρα έτσι συνταξιοδότηση να γίνει η fast track διαδικασία και σε πόσους μήνες θα βγει. Θα εξηγήσει και ο κ. Δεβελέκος. Θα απαντήσουμε σε όλες τις δικές ερωτήσεις σε λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ στην πολύ ωραία κουβέντα μας. Πάμε να απαντήσουμε. Λοιπόν, έκανε έτσι συνταξιοδότηση και λέει τώρα τι γίνεται. Είμαστε σε fast track διαδικασίες. Θα πάρω τη σύνταξή μου σε τρεις μήνες. Όχι. Καταρχήν, όταν κάνει την αίτηση συνταξιοδότησης, έχει ένα κουτάκι από κάτω, Σοφία μου, το οποίο λέει ότι αν θέλει να το αναλάβει κάποιος εκ των συναδέλφων μας που μέσα έχουν μπει ήδη στο σύστημα. Αν πει όχι, ούτως ή άλλως ισχύει η κανονική διαδικασία. Μάλιστα. Τώρα, να προσέχει όταν κάνει, τα λέγαμε και στο διάλειμμα λίγο, ας το πούμε στους τηλεθέτες μας, όταν κάνει, ας πούμε, μία αίτηση συνταξιοδότησης, μην ξεχνάει πλέον που μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και τα του επικουρικού. Δεν είναι μόνο η κύρια σύνταξη που είναι να λάβει. Είναι και η επικουρική. Κυρίως το μεγάλο πρόβλημα είναι, όπως πολύ ωραία μου είπες στο διάλειμμα το κοινολογό στους τηλεθεατές μας, το πρόβλημα με τη σύνταξη χειρίας. Όταν έρχεται με τη σύνταξη χειρίας, έχουν πέσει πραγματικά, όλο το βουνό έχει πέσει απάνω τους. Διότι έχει απομείνει ένας άνθρωπος πίσω που πρέπει να ρυθμίσει τα κληρονομικά του, πρέπει να δει, να κάνει δηλώσεις. Να το τονίζουμε αυτό, γιατί θα πάω στον ένφια μετά, στον Χρήστο Βρήκα. Πραγματικά είναι μια σειρά διαδικασιών. Εφόσον ιδιαίτερα ο κληρονομούμενος δεν τα έχει λύσει τα θέματα, δηλαδή εννοώ ότι δεν έχει κάνει εν ζωή μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, όλα αυτά τα πράγματα, θα πρέπει όλο αυτό το πράγμα να πάει στην εφορία πραγματικά. Πριν συζητούσαμε με τον Χρήστο περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ακόμα έχουν κληρονομήσει, έχει φύγει από τη ζωή ο άνθρωπος που τους έχει κληρονομήσει κάποια πράγματα και δεν φαίνεται στο ε9 τους η περιουσία, την οποία, η ακίνητη περιουσία η οποία έχει κληρονομήσει. Και για να απαντήσουμε και στην τηλεθεάτριά μας, γιατί μας ρωτάει, είναι χείρα λοιπόν, έγινε χείρα με δύο παιδιά και δεν βλέπει τον ένφια. Αν πρέπει κάνει να το δηλώσει για να το δει, δηλαδή πρέπει, είναι πολλαπλές οι ενέργειες. Πρώτιστα, τα λέμε επιγραμματικά. Εάν κάποιος άνθρωπος φύγει από τη ζωή, έχουμε δυνατότητα εντός 4 μηνών. Και είναι αποκλειστική, αποσβεστική προθεσμία. Αυτή δεν παίρνει παραπάνω. Δηλαδή, άμα πας 4 μήνες και μία μέρα έχασες το δικαίωμά σου. Θα έχεις κάνει σιωπηρή αποδοχή, λοιπόν. Μπράβο, εάν πρόκειται να αποποιηθεί. Που το βλέπαμε ήδη, ιδιαίτερα τις εποχές των μνημονίων και με τους τρόπους τους οποίους είπαμε πριν, σόρευσης χρεών κλπ. Ότι είχαμε ουρές στο αρμόδιο τμήμα εκεί, του πρωτοδικείου της Αθήνας, όπου πήγαιναν να αποποιηθούν. Ας τα λέμε λίγο αυτά. Θέλει, στους 4 μήνες πρέπει να κάνει αυτό. Στους 6 μήνες πρέπει να πάει να κάνει τη δήλωση στην εφορία. Τη δήλωση στην εφορία που είναι άλλο κομμάτι από το συμβολιογραφικό. Το οποίο μπορεί να αποδεχθεί το ακίνητο κατόπιν και μετά από καιρό και οτιδήποτε. Στην εφορία όμως πρέπει να δηλωθεί η ακίνητη περιουσία ή η κινητή περιουσία ή ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε ο κληρονομούμενος την ημέρα που έφυγε από τη ζωή. Αυτά πρέπει να δηλωθούν από τους κληρονόμους. Δηλαδή, αυτό ορθά που είναι που λέει ο Γιώργος Δεβελέκος είναι το νομικό κομμάτι της διαδικασίας, το φορονομικό κομμάτι της διαδικασίας. Από εκεί και πέρα, ένα ακίνητο σαν εικόνα στο πώς διαμορφώνεται στον ένφια, ακόμη και αν δεν κάνεις τίποτα από αυτά που είπε ο Γιώργος προηγουμένως, για να το δεις στον ένφια, πρέπει να πάει ο φορολογούμενος να το κάνει δήλωση στο ε9. Τίποτα δεν τροποποιείται μόνο το αυτόματα, έτσι. Ακόμη και αν κάνεις τη δήλωση κληρονομιάς στη ΔΟΗ. Κάνοντας τη δήλωση κληρονομιάς στη ΔΟΗ ή αν πεις ποιοι είναι οι κληρονόμοι. Ή διαγράψεις που διαγράφεται αυτόματα πλέον ο άνθρωπος ο οποίος επιβίωσε, αυτό δεν σημαίνει ότι το ε9 ενημερώνεται αυτόματα. Θα πρέπει να μπει ο λογιστής ή ο ίδιος ο φορολογούμενος, αν μπορεί να το κάνει, και να τροποποιήσει την εικόνα του ε9. Και εκεί υπάρχουν δύο διαστήματα, τα οποία θα πρέπει καμιά φορά ο φορολογούμενος να συνεργάζεται και με το συμβολιογράφο του. Είναι το διάστημα στο οποίο δηλώνεις
τους εξαδιαθέτου κληρονόμους. Έτσι. Άρα δηλώνει την εικόνα που έχει η μητέρα το 25% και δύο παιδιά αν υπάρχουν από το 37,5%. Γι' αυτό ζητάνε επιστοποιητικό εγκύτερων συγγενών. Έτσι ακριβώς. Για να δούμε ποιοι είναι οι εγκύτεροι συγγενείς. Έτσι ακριβώς. Αυτό αφορά στο κομμάτι της κληρονομιάς, αυτό που λέει ο Γιώργος. Το άλλο κομμάτι είναι όταν υπάρχει διαθήκη. Όταν υπάρχει διαθήκη, όποτε και αν δημοσιευτεί η διαθήκη, θα πρέπει σε 4 μήνες από τη δημοσίευση διαθήκης να κάνεις και την τροποποίηση του Ε9. Άρα υπάρχει ένα διάστημα που θα πρέπει να πεις ότι μέσα στη χρονιά που υπάρχει ο θάνατος, εγώ θα πρέπει είτε να κάνω τη διόρθωση του Ε9 με τους διαθέτω κληρονόμους ή με τους κληρονόμους που υπάρχουν εκ διαθήκες. Άρα έτσι διαμορφώνεται το Ε9. Και σε αυτή την περίπτωση πας και δηλώνεις σωστά και ορθά τα ακίνητα τα οποία υπάρχουν. Άρα η τηλεθεάτριά μας τη στιγμή που δεν βλέπετε τον ένφια του 21, δεν έχετε δηλώσει κάτι, άρα έτσι δεν γίνεται να δείτε τίποτα. Έτσι. Και πρωτίστως η τηλεθεάτριά μας που λέει ότι δεν έκανε καμία ενέργεια, εξυπακούεται, το λέω γιατί κανονικά ας πούμε πρέπει να το κάνουν όλοι. Την επόμενη μέρα που έχει αποβιώσει ένας συμπολίτης μας ο οποίος λάμβανε σύνταξη, πρέπει να δηλωθεί ότι αποβίωσε για να σταματήσει η σύνταξη. Γιατί πόσες φορές μετέπειτα ζητάνε μετά, έχουμε δει ποινικά να γίνονται μετά από κακόβουλους που μπορεί να παίρνουν τη σύνταξη της γιαγιάς ή του παππού 2 και 3 χρόνια μετά. Αλλά υπάρχει και ο καλοπροαίρετος, ο οποίος απλά δεν το έκανε εγκαίρος, του μπήκε και τον άλλους 2 μήνες και ξεχάστηκε, ας το πω, και τόσο καλοπροαίρετα. Δηλαδή πρέπει αυτό να δηλωθεί στο Μητρό ο θάνατος, οπότε να διακοπεί το δικαίωμα της εξοδότησης του ανθρώπου του οποίου απεβίωσε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε να απαντήσουμε και σε επόμενες ερωτήσεις τηλεθεατών μας. Τι είναι η διαταγή λοιπόν πληρωμής, μας ρωτάει η τηλεθεάτριά μας, και πώς μπορεί να προστατευτεί. Ναι, κοίταξε, Σοφία. Καταρχάς, να κάνω και εγώ ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Μακάρι να χρωστάει τόσα λίγα ο φορολογούμενος ή ο οφειλέτης, που να μπορεί να ασχοληθεί για το ύψος της οφειλής, αν είναι σωστό. Εδώ βλέπουμε δυστυχώς ότι έχουν τόσα πολλά χρέη, που κανείς πλέον δεν ασχολείται με το αν είναι σωστός ο υπολογισμός ή τέλος πάντων. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πλέον οι οφειλέτες, ο κόσμος έχει πολλά διαφορετικά ανοιχτά μέτωπα. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζονται νόμοι οι οποίοι να μπορούν να βγάλουν ένα ενιαίο αποτέλεσμα, δηλαδή μια ενιαία ρύθμιση, η οποία να μοιράζει ένα ποσό από το διαθέσιμο εισόδημά τους. Έτσι, αυτό είναι ένα πρώτο σχόλιο. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, παλιά με τον νόμο Κατσέλη υπήρχε προστασία της πρώτης κατοικίας. Εγώ θα έλεγα ότι αν υπάρχει ένα μερίδιο ευθύνης στις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είναι το ότι έκρυψαν από τον κόσμο ότι θα έρθει η μέρα αυτή. Έτσι, γιατί αναγκαστικά από τη στιγμή που δεν μπορούν να διαγραφούν όλα τα χρέη. Η μεγάλη αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Μια... Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα και η μεγάλη αλήθεια. Δεν πίστευε ποτέ κανείς ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Μεγάλη και μεγάλη αλήθεια. Γιατί αν το ήξερε ο κόσμος, θα είχε φροντίσει ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις από πριν να το έχει τακτοποιήσει. Γιατί έχουμε πει ότι δυστυχώς για πολλούς υπήρξαν ευκαιρίες ρύθμισης που δεν τις κατάλαβαν. Δηλαδή τους έκαναν προτάσεις, δεν κατάλαβαν τότε ότι είναι καλή πρόταση, ότι είναι ρεαλιστική. Θεωρούσαν ότι θα έρθει κάτι καλύτερο. Ακριβώς, και έχασαν την ευκαιρία αυτή και σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με όλο αυτό το φαινόμενο. Έτσι, το κάνω σαν ένα μικρό σχόλιο γιατί νομίζω έχει την αξία του. Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι έχουν πρόβλημα τι πρέπει να κάνουν και να το διαχειριστούν χωρίς να κρύβονται ούτε πίσω από το δάχτυλό τους, ούτε να έχουν εσφαλμένες πληροφορίες. Τώρα, αναφορικά με τη διαταγή πληρωμής. Η διαταγή πληρωμής είναι ένας τρόπος να αμφισβητήσει την οφειλή. Δηλαδή, αυτό που είπα πριν, ότι ο κόσμος χωστάει παντού και παντού. Γενικότερα και τελειώνω, σε πολλούς διαφορετικούς πιστωτές, είναι ακριβώς αυτός ο τρόπος. Δηλαδή, η διαταγή πληρωμής είναι, ας πούμε, μια δικαστική απόφαση η οποία εκδίδεται χωρίς να σε φωνάξει στο δικαστήριο, σου κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή και από πίσω σου λέει με μια επιταγή προς εκτέλεση, έτσι λέγεται το χαρτί αυτό, ότι πρέπει να καταβάλεις το ποσό. Όταν λοιπόν λάβεις το χαρτί αυτό, έχεις προθεσμία 15 εργάσιμες ημέρες προκειμένου να το αμφισβητήσεις, να το ανακόψεις, να προβάλλεις αντιρρήσεις σου, να πεις ότι δεν είναι σωστός ο υπολογισμός, ότι εδώ υπάρχουν κάποιες χρεώσεις που δεν είναι σωστές, ότι κακώς βγήκε η διαταγή πληρωμής γιατί εγώ περίμενα ρύθμιση και ούτω καθεξής. Πολλοί κόσμος, δυστυχώς, τα χρόνια της αναστολής των πληστηριασμών, γιατί είχε πιστέψει αυτό το αφήγημα ότι δεν θα φτάσουμε στο σήμερα, δεν έκανε ανακοπές. Δηλαδή, υπήρχε μια ευκολία. Υπήρχε ο νόμος Κατσέλη, κάναν όλη μια αίτηση, υπήρχε γενική αναστολή για όλους, βγαίναν διαταγές πληρωμής, γίνονταν κάποιες καταστιέσεις. Ο κόσμος δεν αμυνόταν. Με αποτέλεσμα, αυτές οι οφειλές πλέον έχουν παγιωθεί. Δηλαδή, να μην μπορείς να τις αμφισβητήσεις. Άρα, λοιπόν, για τους παλιούς, πλέον έχει λήξει η ιστορία αυτή. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να κάνουν ανακοπές στις κατασχέσεις οι οποίες θα έρθουν, με κάποιες όμως, θα έλεγα, με κάποια αξιόλογα ποσοστά επιτυχίας, εάν γίνει καλή νομική δουλειά. Για αυτούς οι οποίοι όμως τώρα ξεκινά το πρόβλημά τους, δηλαδή τώρα βγαίνουν διαταγές πληρωμής, θα πρέπει οπωσδήποτε να απευθυνθούν σε δικηγόρο προκειμένου να ανακόψουν τις διαταγές πληρωμής, όχι γιατί θα εξαφανιστεί η οφειλή. Η οφειλή δεν θα εξαφανιστεί. Απλά στην καλύτερη να περιοριστεί η οφειλή
ή να καταφέρει να ακυρώσει τη διαταγή πληρωμή, αλλά το χρέο να παραμένει. Τα ποσοστά εδώ είναι πολύ μικρά. Αλλά όλο αυτό γίνεται με ποια λογική? Γίνεται με τη λογική ότι να ξέρει ο πιστωτή ότι εσύ το παλεύει, να επιχειρεί ταυτόχρονα πάντα να κάνει τη ρύθμιση, να επανέρχεσαι όσε φορέ μπορεί, μήπω τελικά ρυθμιστεί ή οφειλήσει το πρόβλημά σου. Και αυτό θα το βρει σίγουρα μπροστά σου. Θα το βρει μετά στα επόμενα στάδια τη εκτέλεση, είτε αυτό είναι μια κατάσχεση λογαριασμού, είτε είναι μια κατάσχεση ακινήτου, είτε ένα πληστηριασμό. Άρα λοιπόν, να το κλείσω εδώ, η διαταγή πληρωμή στην πραγματικότητα είναι η έναρξη τη σύσπραξη τη απέτηση. Δηλαδή, έχει καταγγελθεί το δάνειο, δεν υπάρχει σύμβαση, δεν υποχρεούται ο άλλο να σου ρυθμίσει, δεν έχει υποχρέωση καταβολών δόσεων. Η μόνη υποχρέωση που έχει πλέον είναι να καταβάλει ολόκληρο το δάνειο. Άρα λοιπόν, με το που θα βγει η διαταγή πληρωμής, τυπικά οφείλεις να αποδώσεις αυτό το οποίο χρωστάς. Και εκεί λοιπόν αρχίζει η περιπέτεια για τους περισσότερους, όπου έχουμε πει ή θα πρέπει να τα ανακόψεις, ή θα πρέπει ταυτόχρονα να τα ρυθμίσεις, ή αν τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται, να προσφύγεις για πτώχευση στον πληθυντικό κώδικα, γνωρίζοντας ότι θα χάσεις όμως την περιουσία σου, ή να επιχειρήσεις να μπεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, ελπίζοντας ότι θα ανήκεις στην κατηγορία των δανειοληπτών που θεωρούν οι πιστωτές σου ότι μπορούν και πρέπει να σου δώσουν μια ευκαιρία ρύθμισης και όχι να επιλέξουν τη διαδικασία των πληστηριασμών. Κύριε Ειρήνη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έχω δύο παιδιά τα οποία έχουν κληρονομήσει από τον πατέρα τους το σπίτι και το έχουν δηλώσει στο... έχουν πληρώσει το ΕΦΚΑ και τώρα θέλουν να το δηλώσουν στην εφορία. Ο ένας είναι στην Ρουμανία και... τι χαρτιά χρειάζεται για να κάνει την δήλωση? Κύριε Κρίγκα. Μισό λεπτάκι λίγο. Είναι, λέτε ο ένας είναι στη Ρουμανία. Τώρα, είπατε ότι έχουν πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ. Άρα έχει τακτοποιηθεί στο Ε9. Φαίνεται δηλαδή το σπίτι ότι είναι στα παιδιά σας. Η συμβολιογράφος. Φοροτεχνικός θέλει από τον γιο μου που είναι στη Ρουμανία κάποια χαρτιά. Ακούστε με κανένα. Ακούστε κάτι τώρα. Είναι λίγο σύνθετο εδώ τώρα γιατί... Πρώτα-πρώτα, αν έχει τακτοποιηθεί, αφού η φοροτεχνικός ζήτησε χαρτιά από το γιο που είναι στη Ρουμανία, προφανώς έχει φτιάξει τα Ε9 ο άνθρωπος και το ακίνητο φαίνεται δηλωμένο. Έτσι όπως το λέτε. Τώρα, Δεν τα έχει στείλει. Όχι στην εφορία. Δεν είναι για να ζητάει χαρτιά, προφανώς δεν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί στο κομμάτι της εφορίας. Έχει ολοκληρωθεί στη δήλωση του Ε9, αλλά δεν έχει τελειώσει το κομμάτι του φόρου κληρονομιάς. Άρα ζητάει φοροτεχνικός τα χαρτιά έτσι ώστε να μπορέσει να δει. Γιατί εδώ τώρα προσπαθεί να δει αν υπάρχουν και κάποιες απαλλαγές όσον αφορά το κομμάτι της κληρονομιάς, επειδή ίσως ο γιος είναι κάτοικος εξωτερικού. Τον είδε τον ΕΝΦΙΑ, τον βλέπει η κυρία τον ΕΝΦΙΑ. Τον βλέπει, από ό,τι φαίνεται τον βλέπει τον ΕΝΦΙΑ. Τον βλέπετε τον ΕΝΦΙΑ του ακινήτου. Ναι. Και τον πλήρωσε, είπε ότι τον πλήρωσε πριν γι' αυτό. Άρα στο Ε9 έχει τακτοποιηθεί. Ωραία. Προσπαθεί τώρα να το τακτοποιήσουν και στο κομμάτι τη ΔΟΗ, στο τμήμα του κεφαλαίου, έτσι ώστε να δει. Απλά προσπαθεί η κυρία να καταλάβει, γιατί κάτι μπορεί να τη είπαν από τη ΔΟΗ, ότι αν είναι κάτοικος εξωτερικού ένας ο γιος της, δηλωμένος κάτοικος εξωτερικού, προφανώς χρειάζεται να αποστείλει κάποια χαρτιά και εκεί ίσως να υπάρχει και ένα κομμάτι απαλλαγής στο κομμάτι της κληρονομιάς. Αυτό τώρα ζητάει φοροτεχνικός. Ναι. Να σας ερωτήσω, πόσος χρόνος, επειδή σε έχει πάρα πολύ δουλειά η φοροτεχνικός και δεν έχει την ψυχραιμία να με ακούσει και έχω άγχος εγώ, πόσος χρόνος χρειάζεται για να μας στείλει ο γιος μου από τη Ρουμανία? Αναλόγως τα χαρτιά χρειάζονται. Συνήθως τα νόμιμα έγγραφα από το εξωτερικό θέλουν και αποστάλει πάνω, είναι ανάλογα πόσο γρήγορα. Συνήθως στη Ρουμανία βγαίνουν από τις υπηρεσίες εύκολα τα χαρτιά, αλλά δεν θα αργήσει ο γιος σας να τα στείλει. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να τηρηθεί ο χρόνος του εξαμήνου έτσι ώστε να γίνει η δήλωση κληρονομιάς. Αν δεν είστε στο χώρο του εξαμήνου από τη δήλωση κληρονομιάς, απλά θα υπάρχει μια μικρή προσαύξηση στο κομμάτι που εκτείνεται πέρα του εξαμήνου. Δεν είναι ότι χάνεται κάτι ή οτιδήποτε άλλο. Θα γίνει κανονικά η δήλωση κληρονομιάς. Απλά να καταφέρει ο γιος σας να συγκεντρώσει τα έγγραφα. Ναι. Είναι μακριά το Βουκουρέστι. Ξέρω που θέλει να πάει να κάνει κάποια χαρτιά. Είναι μακριά από τη δουλειά του. Δουλεύει σε μια εταιρεία. Θα πρέπει να το κάνει όμως σε ένα χρονικό διάστημα έτσι ώστε να συγκεντρώσει τα χρήματα για να ολοκληρωθεί και το κομμάτι της κληρονομιάς. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάντως πρέπει κάποιοι να είναι τυπικοί στις διαδικασίες, γιατί βλέπετε χρειάζεται μια σειρά πάντα. Γιατί μπορεί να πάει σε μια υπηρεσία και να πει τελείωσα, αλλά είναι πολλές.
είναι πραγματικά ο ασφαλιστικός φορέας που λάμβανε σύνταξη. Είναι αυτά που είπαμε. Το καλό τουλάχιστον στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ειδικά στο κομμάτι της κληρονομιάς. Πάρα πολλά από αυτά τα έγγραφα πλέον βγαίνουν αυτεπάγγελτα. Έτσι. Δηλαδή είναι, βγαίνουν εύκολα αυτά τα έγγραφα. Ασχέτως τώρα. Ήταν από τα θετικά της πανδημίας, Χριστούμενο. Ασχέτως αν λόγω της διαλειτουργικότητας οι ίδιες υπηρεσίες μπορούν να ζητάνε τα ίδια έγγραφα. Μπορεί μέσα στην ίδια υπηρεσία να πα σε διαφορετικά τμήματα και ζητάνε τα ίδια έγγραφα. Αυτό κάποια στιγμή το θέμα της διαλειτουργικότητας πρέπει να σταματήσει και στο κομμάτι των εγγράφων. Αλλά πλέον βγαίνουν πιο γρήγορα αυτά τα έγγραφα. Ό,τι και αν ζητήσει βγαίνει σχετικά γρήγορα. Άρα μπορεί να κινηθούν γρήγορα στο κομμάτι της κληρονομιάς. Παρακαλώ, μπορώ να κάνω δωρεάν παραχώρηση ένα διαμέρισμα και εκείνος να έχει δικαίωμα να τον νοικιάσει? Όχι. Γιατί αυτό πρέπει να υπάρχει μέσα στο μισθωτήριο δωρεάν παραχώρηση και να έχει το δικαίωμα να τον νοικιάσει. Όχι, πρέπει να γίνει μισθωτήριο σε αυτή την περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει μισθωτήριο, γιατί θα πρέπει να υπάρχει και ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει μίσθωση και δικαίωμα υπεκμίσθωσης για να μπορέσει να νοικιάσει ο άλλος. Χρωστούσα στην εφορία 22.000 ευρώ, μπήκα στη ρύθμιση των 120 δόσεων, την έχω χάσει, τώρα πώς μπορώ να ρυθμίσω? Δεν μπορεί να ξαναρυθμίσει με τις 120 δόσεις. Γι' αυτό έχουμε πει και έχουμε ζητήσει, αλλά τώρα το έχουμε ζητήσει δεν εισακούεται πουθενά, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Απλά τι είχαμε πει? Είχαμε πει ότι αν κάποιος ήταν στη ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα την είχε χάσει, ακόμη και αν δεν υπήρχαν χρέη COVID και ήταν προηγούμενα, τουλάχιστον ξανάδινε το κράτος τη δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν στις 100 και 120 δόσεις να μπορέσουν να ξαναρυθμίσουν. Άρα, ούτε αυτό, έστω αλλά, και με λιγότερες από τις 100. Αλλά ούτε αυτό εισακούστηκε. 24 είναι οι δόσεις τώρα. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το πράγμα δεν είναι σοφία η δόση. Το πρόβλημα είναι ότι ξαναγυρνάμε πάλι στο παλιό καθεστώς των προσαυξήσεων. Γιατί οι 100 και 120 δόσεις είχαν φάει μεγάλο κομμάτι προσαυξήσεων και δυστυχώς τώρα αυτοί οι άνθρωποι το χάνουν αυτό το κομμάτι. Μπορώ να εξοφλήσω το δάνειό μου πριν από τη λήξη του και αν ναι, θα κερδίσω κάτι? Εννοείται πως μπορεί να το εξοφλήσει. Βεβαίως θα πρέπει να διαβάσει την δανειακή σύμβαση να δει τι ποινή προβλέπεται. Γιατί πολλές ποινές προβλέπονται, δεν είναι παράνομες, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών. Υπάρχει νόμος ο οποίος υπολογίζει τέλος πάντων επακριβώς ποια θα είναι η ποινή αυτή, δεν είναι σημαντική. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που θα κερδίσει σίγουρα είναι η μελλοντική τόκη. Δηλαδή, αν εξοφλήσει το δάνειο αυτό, δεν θα του διαγράψει κάτι η τράπεζα από το κεφάλαιο. Αυτό το οποίο θα του διαγράψει είναι τους μελλοντικούς τόκους, οι οποίοι είναι σημαντικοί σε πολλές περιπτώσεις. Γι' αυτό εξετάζουμε και τον χρόνο που θα κάνουμε την αποπληρωμή. Αν δηλαδή τελειώνει το δάνειό μας, μπορεί να μας φέρει να κάνουμε εξόφληση, γιατί οι τόκοι που θα έχουν μείνει μελλοντικοί είναι πολύ λίγοι. Γνωρίζει η Σοφία ότι στην αρχή πληρώνουμε 2/3 τόκους και 1/3 κεφάλαιο, και όσο προχωράει η δανειακή σύμβαση, στο τέλος πληρώνουμε σχεδόν μόνο κεφάλαιο. Άρα λοιπόν, συνήθως συμφέρει η πρόωρη εξόφληση στην αρχή ή στη μέση της δανειακής σύμβασης. Σοφία, κάτι σοβαρό σε αυτό που λέει ο Δημήτρης. Όταν πάρω μια τέτοια απόφαση να εξοφλήσω, περνάω και από το γραφείο του φοροτεχνικού μου. Για έναν λόγο. Γιατί αν παράδειγμα πάω να δώσω ένα κεφάλαιο 30.000 ευρώ, αλλά δεν έχω τη φορολογική κάλυψη, θα το πληρώσω τριπλό τότε αυτό το κομμάτι του δανείου. Γιατί τα τεκμήρια θα έχουμε κομμάτι φορολογίας. Άρα πρώτα παίρνουμε την απόφαση, αυτό που λέει ο Δημήτρης, αλλά περνάμε και από το φοροτεχνικό μας να δούμε τι ανάλωση κεφαλαίου έχουμε από τα προηγούμενα χρόνια για να το καλύψουμε. Μας λέει η τηλεθεάτριά μας, η κόρη μου είναι φοιτήτρια και έχει νοικιάσει τον Νοέμβριο του 2021 ένα διαμέρισμα στο όνομά της. Δεν έχει εισόδημα και ούτε ακίνητο, ούτε όχημα στο όνομά της. Την έχω δηλωμένη ως προστατευόμενο μέλος. Από ό,τι ξέρω, μπορώ να δηλώσω το διαμέρισμα ως δευτερεύουσα κατοικία, παρότι το ενοικιαστήριο είναι στο όνομά της. Τι πρέπει να κάνω, να το δηλώσω εγώ ή εκείνη? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εφόσον δεν εξετάζουμε αν έχει την υποχρέωση το κορίτσι να κάνει δήλωση. Από τη στιγμή που δεν έχει υποχρέωση να κάνει δήλωση και τη δηλώνει σαν προστατευόμενο μέλος η μητέρα, γιατί δεν έχει εισοδήματα. Αν και, Σοφία, εγώ το λέω πάντα ξεκάθαρα. Πάνω από τα 18, καλό είναι όλοι, επειδή υπάρχει σε αυτό το κομμάτι του νόμου, πάμε και κάνουμε μόνοι μας φορολογική δήλωση. Έτσι. Από εκεί και πέρα, δεν φαίνεται και σύμφωνα με τα βοηθήματα που υπάρχουν και στο κομμάτι του ρεύματος, παράδειγμα για το φοιτητή, που δηλαδή αν δηλωθεί η φοιτητική κατοικία και θα πάρει και αυτό το κομμάτι του επιδόματος που είναι τώρα για το ρεύμα, άρα δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Μπορεί λοιπόν να τη δουλέψει και σαν προστατευόμενη. Πάνω από το 18 όμως, γενικός κανόνας για μένα είναι κάνουμε μόνοι μας φορολογική δήλωση. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Μας ρωτάνε για τις επικουρικές συντάξεις, αν υπάρχει μία, δούμε λίγο γρηγορότερα την απονομή της. Ναι, αλλά νομίζω ότι όλοι προέκυψε και από τον υποδιοικητή που είδαμε πριν στο βίντεο, αλλά και γενικότερα από την τάση της κυβερνήσεως, είναι ότι μέχρι το καλοκαίρι θέλουν να τελειώνουν οπωσδήποτε με τις κυρίες. Και ιδιαίτερα με τις εκκρεμότητες του 2021. Πάντως και έπονται οι επικουρικές. Δηλαδή, να το λέμε ότι δεν είναι πρώτη ανάγκη, κυρίως γιατί είχαν σωρευτεί τόσες πολλές και κυρίως το βιβλίο. Απλά και στις επικουρικές έχουν καλέσει εδώ τηλεθεατές 3 και 4 χρόνια. 3 και 4 και 5. Και 5 χρόνια. Συγγνώμη, Σοφία, μέχρι πέρυσι στην εκπομπή σου τι λέγαμε? Λέγαμε ότι εκκρεμούν κύριες που ήταν διαδοχική ασφάλιση από 2015.
τουλάχιστον, αν πρέπει, επειδή παραπονεθήκαμε πολύ, αν πρέπει σε κάτι το οποίο βέβαια ήταν από τη μία η κυβέρνηση αλλά από την άλλη οι υπάλληλοι που κατέβαλαν πολύ σημαντικές προσπάθειες, ήταν ότι πράγματι είναι ειλικρινές και ακριβές ο περιορισμός αυτός των εκκρεμωτήτων στην έκδοση συντάξεων κυρίων. Δηλαδή αυτό πραγματικά προκύπτει από παντού. Πρέπει πάντως να εντοπίσετε και να δείτε και ένα θέμα το οποίο υπάρχει και με τη διαδοχική. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τη διαδοχική. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει φύγει ενώ έχει θεμελιώσει παράδειγμα δικαίωμα, μπορεί να έχει πάει στην επαρχία και να ασχολείται με αγροτικά εισοδήματα, να μπαίνει στο νογά για αυτά τα αγροτικά και ενώ έχει τεκμηριώσει δικαίωμα συνταξιοδότηση από τον παλιό ασφαλιστικό φορέα, του ζητάνε να πάει συνταξιοδοτικά με τον καινούριο ασφαλιστικό φορέα και έτσι επιμηκύνονται και τα χρόνια συνταξιοδότηση. Υπάρχει ένα πρόβλημα με μια απόφαση του κυρίου Βρούτση σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Κάτι υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ, δεν το γνωρίζω γιατί είμαι φοροτεχνικός, μεταξύ του νόμου και τη απόφαση. Άρα στη διαδοχική υπάρχει ένα θέμα που κάποιο. Να σου πω και ένα χειρότερο πρόβλημα με τη μειωμένη σύνταξη που χρειάζεται να έχει τα 100 ένσημα την τελευταία πενταετία και σήμερα με την ανεργία ο άλλο σταματάει και θα βγει στα 67 και δεν καλύπτει αυτά τα 100 ένσημα. Αντιμετωπίσαμε, Σοφία, με τηλεφώνημα του Ελευθεριακού. Τι θα κάνει ο άνθρωπος. Προχθές, πραγματικά, 58 και 60 ετών, ποιος θα σε προσλάβει για να μπορείς μετά να πάρεις μειωμένο. Λοιπόν, και κλείνουμε μαζί με τον Δημήτρη τον Αναστασόπουλο και να απαντήσουμε και σε αυτή την ερώτηση. Πώς υπολογίζεται η εμπορική αξία του ακινήτου μου. Αυτό, ξέρεις, πολλοί κόσμος πιστεύει ότι δεν υπάρχει τύπος υπολογισμού. Αυτό δεν ισχύει, Σοφία. Καταρχάς, για να γίνει μια εκτίμηση, θα πρέπει να την κάνει ένας πιστοποιημένος εκτιμητής, ο οποίος παίρνει συγκεκριμένα δεδομένα. Βεβαίως, δεν μπορώ να τον καθοδηγήσω με ασφάλεια. Σίγουρα όμως γνωρίζω ότι έχει σημασία. Αυτό το οποίο εξετάζουν είναι η παλαιότητα, το σημείο, τα θετικά ή τα αρνητικά που μπορεί να έχει το ακίνητο, τυχόν ζημιές, το πόσο πάει το νίκιο στην περιοχή, ποια είναι η αντικειμενική αξία. Δηλαδή, υπάρχει ένας τρόπος υπολογισμού, ο οποίος δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Άρα λοιπόν, θα έλεγα ότι αν θέλει να έχει μια πιστοποιημένη εκτίμηση, να την πάρει από έναν πιστοποιημένο εκτιμητή, διαφορετικά η εμπορική αξία είναι η εκτίμηση της αγοράς. Δηλαδή, πόσο μπορείς να το πουλήσεις. Βεβαίως, άλλη χρήση έχει αυτή, δηλαδή η εκτίμηση της αγοράς, άλλη χρήση έχει η δικαστική εκτίμηση. Δηλαδή, αν θες να πας σε ένα δικαστήριο, δεν εξετάζουμε το πόσο θα ήθελες εσύ να το πουλήσεις ή γιατί δεν μπορεί να το πουλήσεις. Μπορεί ένα ακίνητο να μην μπορεί να πουληθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει εμπορική αξία, γιατί εκεί πολλοί μπερδεύονται. Άρα λοιπόν, εξαρτάται για ποιον λόγο χρειάζεται να μάθει την εμπορική αξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Εμείς τα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε.